Καλή σας μέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα, κύριε Δημακόπουλε. Φαντάζομαι ότι δεν πέσατε από τα σύννεφα που οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος έκαναν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Θα τους είχατε ενημερώσει κι εσείς. Όχι, βέβαια, δεν πέσαμε καθόλου από τα σύννεφα. Η ερώτηση αυτή απεικονίζει τη σκληρή πραγματικότητα που δυστυχώς αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής μας. Μιλάμε για μια αποδυνάμωση, πολυτουργία, απαξίωση εντελώς και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που είναι το κέντρο υγείας. Ναι. Τα παλιά ΙΚΑ δηλαδή, απλά ονομασία άλλαξαν. Ναι. Γιατί είναι ένα κέντρο υγείας. Τα πολυατρία του ΙΚΑ άλλες... που λέγαμε κάποτε, τώρα είναι αυτά τα κέντρα υγείας που... Ναι, αλλάζουν ονομασία μόνο και αντί να καλυτερεύει η κατάσταση, χειροτερεύει. Ναι. Δηλαδή εμείς αντί είχαμε παλιότερα 37 γιατρούς στο κέντρο υγείας και έχουν απομείνει τώρα 13. Oh. Από τους οποίους οι 9 είναι μόνιμοι, οι άλλοι είναι 2 επικουρικοί και 2 που θα φύγουν τώρα σε σύνταξη, σε παράταση. Άρα οι 13 θα γίνουν 11. Θα γίνουν 11 με τους επικουρικούς. Γιατί δεν φαντάζεσαι ότι θα έρθει κάποιος. Έχουν ορισμένη σχέση εργασίας που μπορεί να μείνουν 9. Ακόμα καλύτερα. Δηλαδή... ούτε το 30% αυτών που προβλέπονται. Και βέβαια με ελλείψεις τεράστιες σε βασικές ειδικότητες, βασικότατες δηλαδή, δεν έχουμε καρδιολόγο, ορθοπαιδικό, οφθαλμίατρο, γυναικολόγο, δερματολόγο, ουρολόγο, ψυχίατρο, γαστρεντερολόγο, δηλαδή βασικές ειδικότητες λείπουν, ούτε ένα γιατρό δηλαδή δεν έχουν. Κανα δύο παθολόγους έχετε από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα αυτή δεν είναι μόνο στο Χαϊδάρι. Αυτό είναι το χειρότερο. Δυστυχώς είναι μια εικόνα που υπάρχει στη χώρα μας και είπατε πριν κάτι πάρα πολύ σωστά ότι οι εκλογές γίνονται σε άλλο επίπεδο. Ναι. Δεν συζητάνε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Μιλάμε για τον πίνατ. Είναι τα σημαντικά προβλήματα. Η υγεία δηλαδή, που, το οποίο είναι ένα δικαίωμα του κόσμου, έχει γίνει εμπόρευμα, ταλαιπωρείται αφάνταστα ο κόσμος και μάλιστα τα φτωχά λαϊκά στρώματα κυρίως, που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα ειδικό ιδιωτικό γιατρείο ή νοσοκομείο, αυτοί πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και για να κλείσουν ένα ραντεβού, αλλά βέβαια και να κάνουν και ένα χειρουργείο ή έτσι κάτι πιο σοβαρό. Ναι. Ειδική... να κάνει βέβαια και με την πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά και με τα νοσοκομεία μας. Ναι, αυτό ήθελα να πω για τα νοσοκομεία. Έχουμε... γιατί το Χαϊδάρι έχω... θεωρητικά. Δηλαδή... θεωρητικά το Χαϊδάρι σε σχέση με τους υπόλοιπους της Δυτικής Αθήνας είναι σε προνομίουχο θέση. Έχει 3 νοσοκομεία γύρω-γύρω. Λειτουργεί κανένα από αυτά κανονικά, Δήμαρχε? Κοιτάξτε, έχουμε το Αττικό Νοσοκομείο που είναι πολύ μεγάλο, καταλαβαίνετε, και θα μπορούσε σύγχρονο νοσοκομείο. Καινούριο σχετικά. Θα μπορούσε πραγματικά καινούριο νοσοκομείο. Σε σύγκριση με τα άλλα εννοώ. Έχει λύσει πάρα πολλά προβλήματα και όμως έχει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Και ιατρικού και νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού. Οι αγώνες των εργαζομένων εκεί είναι σε σταθερή βάση. Δηλαδή κάθε λίγο το Σωματείο Εργαζομένων με τους μαζικούς φορείς της περιοχής βάζουν αυτά τα ζητήματα, κάνουν κινητοποιήσεις και με τη συμμετοχή του Δήμου μας. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τέλος πάντων έτσι τους αρμόδιους ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κανένα μα κανένα μέτρο ενίσχυση του νοσοκομείου δεν λαμβάνουν. Έχουμε το νοσοκομείο το στην Αγία Λιμωδών, της Αγίας Βαρβάρας όπως λέγεται, το οποίο δυστυχώς έχει κλείσει το 2013, όταν το 2013 με το κλείσιμο των 8 νοσοκομείων τότε, και παρόλες τις υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει επαναλειτουργήσει. Καλά, ο σημερινός υπουργός είναι αυτός που το έκλεισε, θα ανοίξει τώρα. Επί Άδωνη Γεωργιάδη δεν είχε κλείσει. Ναι, επί Άδωνη, ναι. Επί κυβέρνησης τότε της Νέας Δημοκρατίας, το 2013. Και παρά τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων που ήρθαν από τότε, και του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και της Νέας Δημοκρατίας τώρα, δεν έχει επαναλειτουργήσει. Άρα δεν λειτουργεί καθόλου το Λιμωδόν. 125 κρεβάτια το Λιμωδόν. 125 κρεβάτια. Είχε 2 παθολογικές κλινικές, καρδιολογική, χειρουργικές όλων των ειδικοτήτων. Ένα νοσοκομείο, πραγματικά τα καλύτερα εργαστήρια. Παραμένει κλειστό δυστυχώς. Μόνο κάποια εξωτερικά ιατρία λειτουργούν για να λένε ότι κάτι υπάρχει στην περιοχή.
Άρα τι κάνετε να αρρωστήσετε εκεί στη Δυτική Αθήνα, Δημαρχέ? Δεν σας άκουσα τι. Λέω, αν αρρωστήσετε εκεί στη Δυτική Αθήνα, τι κάνετε? Αν αρρωστήσουμε, περιμένουμε σε αναμονή, τεράστιες αναμονές για ένα ραντεβού. Τώρα, αν σας πω, ας πούμε, πόσο καιρό περιμένει κάποιος ασθενής για να κλείσει ένα ραντεβού σε ένα παθολόγο, σε καρδιολόγο, είναι, φτάνει και τους μήνες. Και βέβαια για τα χειρουργεία εννοείται ότι είναι πολλοί μήνες οι αναμονές. Μπορείτε να πάτε σε απογευματινό να πληρώσετε κάτι. Ή να πάει, ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, γιατί ήρθε χθες και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ στο Χαϊδάρι, έκανε μια επίσκεψη και πήγε και στο Αττικό. Βέβαια ήρθε εν κρυπτό, δηλαδή δεν είχε αναγγείλει, γιατί ήξερε ότι θα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις από τους εργαζόμενους στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά και από τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν πραγματικά ευνηδιαστική επίσκεψη, δηλαδή. Δήμαρχε, σας διέκοψα, λέω, ήταν πραγματικά ευνηδιαστική επίσκεψη. Ναι, ναι, ευνηδιαστική, σας λέω, την είχε εξαγγείλει πριν από 20 μέρες περίπου. Και έγινε κινητοποίηση στο Αττικό νοσοκομείο. Εκατοντάδες πολίτες και εργαζόμενοι είχαν αποκλείσει την είσοδο και βέβαια ακυρώθηκε η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη. Να. Την οποία έκανε χθες εν κρυπτό, δηλαδή χωρίς να, ανακοινώσει. Να αναφέρει κάτι. Και βέβαια αυτό το έκανε γιατί ξέρει πολύ καλά ότι είναι ένα νοσοκομείο το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Η λήψη, είπαμε, προσωπικού. Να σας πω μόνο ότι από τις 7, λειτουργούν μόνο 7 από τις 14 χειρουργικές αίθουσες που θα μπορούσαν να, και θα έπρεπε να λειτουργούν. Δηλαδή, οι 7 χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές. Δηλαδή, αν λειτουργούσαν και οι άλλες 7, δεν θα χρειαζόντουσαν τα απογεύματα. Θα σώζονταν αρκετοί συνάνθρωποι μας. Δεν λειτουργούσαν όλες οι χειρουργικές αίθουσες. Τώρα, λέτε ότι μία ερώτηση στην Βουλή φτάνει για να βρούμε κάποια λύση, ή θα βρεθεί κάποια λύση, είστε αισιόδοξος? Κοιτάξτε, οι ερωτήσεις και η ερώτηση συγκεκριμένη που γίνεται. Συνδυάζεται βέβαια και πάντα αυτό, και γιατί και το Κομμουνιστικό Κόμμα αλλά και το Λαϊκό Κίνημα γενικότερα, η ερώτηση είναι για να απαντηθεί και να ευαισθητοποιήσει κάπως το Υπουργείο και να δημοσιοποιηθούν κάποια θέματα, αλλά γίνονται και πολλοί αγώνες. Σας λέω ότι και στο Αττικό Νοσοκομείο αλλά και στο ΙΚΑ, εδώ το Σωματείο Συνταξιούχων, ο Σύλλογος Γυναικών, η Ένωση Γονέων του Χαϊδαρίου, πάρα πολλοί φορείς της περιοχής μας, κάνουν συνεχείς παρεμβάσεις διεκδικώντας το αυτονόητο, δηλαδή την ενίσχυση σε προσωπικού και του Κέντρου Υγείας και του Αττικού Νοσοκομείου, και βέβαια απαιτούμε την επαναλειτουργία του Νοσοκομείου της Αγίας Βαρβάρας. Μάλιστα. Και έχουμε και τα δύο ψυχιατρία στην περιοχή, έχουμε το Δαφνί και το Δρομοκαΐτιο που είναι στο Δήμο Χαϊδαρίου. Σωστά. Και παλεύουμε και γι' αυτά, γιατί δυστυχώς και αυτά τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ναι. Ας ελπίσουμε θα σας ακούσει κάποιος, Δημαρχέ. Ναι, το θέμα είναι ότι ο προσανατολισμός αυτή την περίοδο και με αυτές τις κυβερνήσεις είναι η ιδιωτικοποίηση και η εμπορευματοποίηση της υγείας. Δηλαδή και το ότι θα έχετε ακούσει για τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία κοστολογούνται από 300 μέχρι 2.000 ευρώ. Δηλαδή, η ταρίφα είναι λίγο ακριβή, ναι. Ένας συνάνθρωπός μας που έχει ανάγκη ένα χειρουργείο, αν θέλει να κάνει γρήγορα και να μην το κλείσει το ραντεβού μετά από ένα εξάμηνο, θα πρέπει να πληρώσει από 300 μέχρι 2.000 ευρώ. Είναι η επίσημη κοστολόγηση. Ναι, ναι. Δηλαδή βάζουν σε μία ζυγαριά την υγεία του κόσμου ανάλογα με το πόσα λεφτά έχει για να γιατρευτεί. Και ενώ είναι ασφαλισμένος και πληρώνει κανονικά τις εισφορές του, έτσι, αυτό είναι το βασικότερο. Ναι. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί κάτι τουλάχιστον για το Κέντρο Υγείας. Το ευχόμαστε. Ναι, και εδώ να σας πω και ένα τελευταίο να κλείσω. Κανονικά από τον νόμο προβλέπεται ένα Κέντρο Υγείας πλήρως όμως τελεχωμένο και σε 24 ώρες λειτουργία, με προδιαγραφές δηλαδή, και να έχει και εργαστήρια που δεν έχει το δικό μας εδώ, ανά 30.000 κατοίκους. Ναι. Ο Δήμος μας έχει πάνω από 60.000 κατοίκους. Και δυστυχώς έχει ένα κατ' όνομα, κατ' επίφαση κέντρο υγείας,
σε αυτά τα χάλια που λέγαμε πριν. Δηλαδή, που ουσιαστικά υπολειτουργεί και δεν εξυπηρετεί, δεν μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του κόσμου. Και προφανώς, άμα δεν υπάρχουν γιατροί. Αυτό λοιπόν αγώνας, προσπάθεια, κινητοποίηση του κόσμου για να απαιτήσουμε το αυτονόητο. Ναι. Υγεία για όλο το λαό. Καλή δύναμη, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.